Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι σημερινοί ανταποκριτές θα σας ξεναγήσουν στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, στις ελληνικές κοινότητες του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Από τους πόντιους του Καυκάσου μέχρι τους πολιτικούς πρόσφυγες στην Πολωνία και στην Γερμανία, μια πόλη που μοιράστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως θα δείτε στο διπορικό του Γιώργου Παπά, αλλά και στους Έλληνες, στους λιγοστούς Έλληνες πια που έχουν παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί μας στο στούντιο για να μας πει τις δικές του εμπειρίες από την πολύχρονη παρουσία του στο Παρίσι, είναι ο τελευταίος Έλληνας βιβλιοπόλης των Παρισίων. Ο κύριος Γιάννης Μαυροϊδάκος, να σας καλησπερίσω στο στούντιο, κύριε Μαυροϊδάκο. Θα μας πείτε πολλά για την εμπειρία σας στο Παρίσι και για το τι σημαίνει για έναν Έλληνα να ζει στο εξωτερικό τόσα πολλά χρόνια. Πριν ξεκινήσουμε όμως την συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο διπορικό, στο ντοκουμέντο που μας έχει στείλει ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία, ο Γιώργος ο Παπάς. Κάτι που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 6.500 Έλληνες οπλίτες αλλά και αξιωματικοί βρέθηκαν σε μια πόλη της Γερμανίας, στο Γκέρλιτς. Εκεί πέρασαν δύσκολα. Το κρύο δεν το είχαν συνηθίσει οι Έλληνες. Υπήρχαν προβλήματα και με την έλλειψη τροφής. Τα κατάφεραν όμως, επιβίωσαν, έζησαν σε αυτή την πόλη και μάλιστα πολλοί από αυτούς παντρεύτηκαν και Γερμανίδες. Ας δούμε το ντοκουμέντο, το διπορικό του ανταποκριτή μας στην Γερμανία, του Γιώργου του Παπά. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη, λες και οι Έλληνες επισκέπτες έφεραν μαζί τους τον ήλιο στο Γκέρλιτς. Η επίσκεψη είχε αναγγελθεί στις τοπικές εφημερίδες ως ιδιαίτερο γεγονός. Η παρουσία μάλιστα της ελληνικής τηλεόρασης σχολιάστηκε ως ανέλπιστη τουριστική προβολή της πόλης. Τόσους Έλληνες μαζεμένους η πόλη είχε δει τελευταία φορά πριν από 95 χρόνια. Είναι οι επισκέπτες ενός οδηπορικού στα ίχνη των Ελλήνων του Γκέρλιτς. ...95 χρόνια πίσω, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Καλοκαίρι του 1916. Ήδη ένα χρόνο πριν οι δυνάμεις της Αντάτ είχαν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη και ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Βούλγαροι, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων τους Γερμανών, βρίσκονταν ήδη στην Ανατολική Μακεδονία. Το τέταρτο σώμα στρατού βρέθηκε εγκλωβισμένο στην Καβάλα. Αυτή είναι και η αφετηρία της ιστορίας των Ελλήνων του Γκέρλιτς, που κατέγραψε στο βιβλίο του ο Γεράσιμος Αλεξάτος. Με την είσοδο των βουλγαρικών στρατευμάτων, άρχισαν να διώκονται συστηματικά τόσο οι ελληνικές αρχές, ο ελληνικός στρατός, αλλά και ο ελληνικός άμαχος πληθυσμός. Αναγκάστηκε λοιπόν τότε ο προσωρινός διοικητής του σώματος, συνταγματάρχης Χατζόπουλος, προκειμένου να αποφύγει την βουλγαρική αιχμαλωσία που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για όλο το στράτευμα, να προτείνει με δική του πρωτοβουλία στον Γερμανό στρατάρχη Χίντεμπουργκ να έρθουν τα στρατεύματα με τον οπλισμό τους για όσο διάστημα θα κρατούσε ο πόλεμος στη Γερμανία. Το τέταρτο σώμα στρατού, περίπου 6.500 αξιωματικοί και οπλίτες, αφού παρέδωσαν το υλικό αξίας εκατομμυρίων, ξεκίνησαν από τη Δράμα στις 15 Σεπτεμβρίου με 10 τρένα. Για τον προορισμό έμαθαν στα μισά της διαδρομής. Μετά από 12 ημέρες έφτασαν στο Γκέρλιτς, στην περιοχή Ράμπενμπεργκ, έξω από το ανατολικό τμήμα της πόλης, σήμερα στο πολωνικό Σγκοζέλετς. Είχε εκενωθεί ένα τεράστιο στρατόπεδο για διπλάσιο αριθμό Ρώσων εχμαλώτων. Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και ο καλοπισμός του στρατοπέδου για να υποδεχθεί τους Έλληνες υποκράτηση φιλοξενούμενους. Ήταν μια επίσημη παλαϊκή υποδοχή των Ελλήνων. Βρέθηκαν ξαφνικά να τους υποδέχεται μια ολόκληρη πόλη, οι αρχές της πόλης, η φρουρά, στρατιωτική μπάντα, χιλιάδες άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, ελληνικές σημαίες και με μια τεράστια επιγραφή στην είσοδο του στρατοπέδου τους, η οποία στα ελληνικά έγραφε «Χαίρετε». Τα προβλήματα προσαρμογής στο νέο χώρο ήταν πολλά, κυρίως το πρωτοφανές για τους Έλληνες κρύο εκείνου του χειμώνα, αλλά και η έλλειψη τροφίμων.
τόσο από άποψη ποσότητας όσο και από άποψη ποιότητας. Μιλάμε για κάποιες λαχανίδες οι οποίες τότε υπήρχαν, οι πατάτες ήταν σε έλλειψη, το κρέας υπήρχε σε ίχνη. Μιλάμε για, έδιναν στους στρατιώτες αλλά και στους αξιωματικούς κρέας με το δελτίο 150 γραμμάρια το άτομο την εβδομάδα. Στα 2,5 χρόνια που έμειναν εδώ, οι Έλληνες άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στον Γκέρλιτς. Δημιούργησαν σχέσεις, έβγαλαν εφημερίδες, είχαν έντονη δραστηριότητα. Εδώ έγιναν και οι πρώτες ηχογραφήσεις μπουζουκιού στην ιστορία. Τον Ιούλιο του 1917, επί μία ολόκληρη εβδομάδα, έλαβαν χώρα καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, τόσο διαλέκτων όσο και μουσικής, ελληνικής, παραδοσιακής, δημοτικής μουσικής, η οποία μόλις πρόσφατα βγήκε στην επιφάνεια και προκάλεσε το θαυμασμό και την κατάπληξη ακόμα και των ειδικών. Γιατί διαπίστωσαν ότι ανάμεσα σε αυτές τις μουσικές κυρίως καταγραφές βρισκόταν και η πρώτη εγγραφή ρεμπέτικου με συνοδεία μπουζουκιού παγκοσμίως. Ενώ δηλαδή μέχρι τότε πίστευαν ότι η πρώτη εγγραφή μπουζουκιού είχε γίνει το 1928 στην Αμερική, τελικά διαπιστώθηκε ότι η πρώτη εγγραφή παγκοσμίως έγινε το 1917 στο Γκέρλιτς. Ο αέρας της ανατροπής που έφερε το κίνημα του Σπάρτακου της Ρόζας Λούξεμπουργκ κινητοποίησε και τους Έλληνες στρατιώτες που επαναστάτησαν κατά της ηγεσίας, εξέλεξαν επαναστατικά συμβούλια τα Σοβιέτ του Γκέρλιτς, αλλά η κατάληξη ήταν δραματική. Μετά από 33 ημέρες ήρθαν σε ρήξη με το τοπικό γερμανικό επαναστατικό συμβούλιο για διάφορους πολιτικούς κυρίως λόγους, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια βίαιη επέμβαση στο στρατόπεδο της γερμανικής φρουράς της πόλης του Γκέρλιτς, να πέσει πανικός στους στρατιώτες και να εγκαταλείψουν με άτακτο τρόπο το στρατόπεδο και 5.000 από αυτούς να προχωρήσουν, να φύγουν με τα πόδια ή με όποιο άλλο μέσο έβρισκαν προς τα γερμανικά σύνορα και από εκεί με οποιοδήποτε τρόπο για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν η εποχή του μεγάλου εθνικού διχασμού. Τους περίμενε εκ νέου εγκλεισμός σε στρατόπεδο. Αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου για ένα ολόκληρο εξάμηνο ήταν στη διάθεση των ανακριτικών αρχών. Τους ακολούθησε το στίγμα της προδοσίας του Γκέρλιτς, που καλλιεργήθηκε μέσα στη διχαστική αντιπαράθεση εκείνης της εποχής. Η Ντόρα Ρομέρο Θεοφιλίδου είναι κόρη του Χρήστου Θεοφιλίδη, που ήταν 28 χρονών, λοχαγός πυροβολικού, όταν έφτασε στο Γκέρλιτς. Η Γερμανίδα μητέρα της τον ακολούθησε 2 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Wie viele der damaligen Soldaten und Offiziere hat unser Vater bei seiner Rückkehr nach Griechenland etliche Verbannungen nach Kerazini, nach Kreta und nach Milos über sich ergehen lassen müssen. In Milos hat er uns immer erzählt, was am schlimmsten, weil sie da ohne Wasser geblieben sind. Für viele galten damals die griechischen Soldaten und Offiziere durch die Gefangenen-Gastfreundschaft hier in Deutschland erlebt, in den Görlitz, als Landesverräter. Η σκιά του Γκέρλιτς έμεινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γερμανική γλώσσα που είχαν μάθει βοήθησε πολλούς να σώσουν συμπατριώτες τους στη διάρκεια της κατοχής. Η πίεση στις μικτές οικογένειες ήταν μεγάλη, θυμάται η Λέα Σμαράγδα Ζούκρο, κόρη του ανθιπολοχαγού πυροβολικού Αλέξανδρου Μιλωνάκου. Οι γερμανικές αρχές είχαν στοιχεία και ξέρανε αμέσως ποιους να ψάξουν και να προσπαθήσουν να επιτύχουν κάποια συνεργασία, πράγμα που βέβαια οι ενδιαφερόμενοι αξιωματικοί απέκλεισαν. Δηλαδή αναζήτησαν, οι γερμανικές αρχές αναζήτησαν τον πατέρα σας. Βεβαίως και προσπάθησαν να τον πείσουν σε συνεργασία λόγω γλώσσης, λόγω παρελθόντος ως αξιωματικού κτλ. Και με πίεση βέβαια της οικογενείας, τα παιδιά ως παιδιά Γερμανίδες και τα λοιπά, πράγμα βέβαια που έκανε τον πατέρα μου να μας απομακρύνει αμέσως από την Αθήνα στην απότερη Μάνη μέχρι σχεδόν το τέλος του πολέμου.
αδιάψευστος μάρτυρας για το πέρασμα των Ελλήνων από τον Γκέρλιτς, το κημητήριο της πόλης. Σήμερα είναι 7 μνήματα ό,τι απέμεινε από ένα μεγάλο κημητήριο των Ελλήνων του Γκέρλιτς. Το 2003 έγινε με μέρημνα της ελληνικής πρεσβείας Βερολίνου η αποκατάσταση ορισμένων τάφων αξιωματικών, εκεί που σήμερα καταθέτει στεφάνι ο στρατιωτικός ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας, συνταγματάρχης Βασίλης Κουκουλωμάτης. Παλιά σχέδια πιστοποιούν ότι ήταν πολύ περισσότερα. Es gab hier mal 133 Gräber von den griechischen Soldaten und Offizieren, die hier gewesen sind von 1916 bis 19. Viele sind an der spanischen Grippe gestorben. Und ich arbeite schon sehr lange hier auf dem Friedhof, aber ich hatte gar nicht wirklich viel Ahnung von diesem Geschichtsthema. Und niemand hat diese griechische Geschichte richtig gewusst und da ist der Kompostplatz dahin gekommen. Das ist traurig, aber auch das ist Geschichte. Aber eines Tages kam ein Kollege von mir und war ganz aufgeregt und hat gesagt, du musst jetzt mal mit rauskommen, ich habe Steine gefunden. Und da hatte er diese 7 Grabmale gefunden, die lagen hier unter Efeu und viel Erde. Und dann fing eigentlich das ganze, die ganze zauberhafte Geschichte wieder an. Ιστορία αναζήτησης για τα ίχνη των Ελλήνων του Γκέρλιτς που ακολούθησε και το διπορικό. Επιστέγασμα ή εκδήλωση στο πλαίσιο της 17ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας με τον πρώην πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, Βολφγκανγκ Σούλτχάις, το διευθυντή του γραφείου τύπου της ελληνικής πρεσβείας, Παντελή Παντελούρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εξάντας, Κώστα Κουβέλη, αλλά και ελληνικά μουσικά ακούσματα από τη γερμανική ομάδα Ο Γιατρός. Σγκορζέλετς. Σήμερα ανήκει στην Πολωνία. Δέχθηκε τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την άλλη μεριά του ποταμού είναι το Γκέρλιτς, η πόλη με την οποία συνδέθηκε η μοίρα των Ελλήνων στρατιωτών στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δύο πόλεις, αλλά και δύο σταθμοί της ελληνικής πολιτικής ιστορίας του περασμένου αιώνα. Ο ποταμός Νάισε χωρίζει ή μάλλον ενώνει τα δύο αυτά τραυματικά επεισόδια της ελληνικής ιστορίας. Μετά το 1945 το Γκέρλιτς διχοτομήθηκε. Ένα κομμάτι του λοιπόν πέρασε στην Πολωνία. Εκεί κατέφυγαν και πάλι Έλληνες, αλλά αυτή τη φορά Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Στην Πολωνία περπάτησε σήμερα στις μέρες μας ο Γιώργος ο Παπάς και μας έστειλε το ρεπορτάζ που θα δείτε. Η απέναντι ακτή του Νάισε απέχει μόνο μερικά μέτρα. Διέσχιζε μία πόλη, το Γκέρλιτς. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά χωρίζει δύο χώρες. Απέναντι η Γερμανία με το Γκέρλιτς, εδώ η Πολωνία με τους Γκορζέλετς. Η πόλη που υποδέχτηκε 14.000 Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου το 1949. Μαζί τους ο Δημήτρης Μακρής. Σήμερα είναι 84 χρονών. Όταν πρωτοβγήκε στο βουνό με τους αντάρτες του Ελλάς στη γερμανική κατοχή, ήταν αμούστακο παιδί. Στην Ελλάς είχα τότε 16 χρονών. Έτσι. Όταν πήγαμε να κατεταχθούμε, πήγαμε στις Αμυγδαλές, στα Γρεβενά. Εκεί ήμασταν 4-5 παιδιά, σε ένα χωριό εκεί, σε εμάς, Πουλίλακος λέγεται, με το παλιό Κίνα του λέγαν. Οι Γερμανοί σκότωσαν όλους τους άντρες που υπήρχε σε αυτό το χωριό. Γιατί είχε βάλουν οι Ελασίτες νάρκα, πάτησε το αυτοκίνητο την νάρκα και σκοτώθηκαν κάποιοι Γερμανοί και αντίπεινα τώρα εκτέλεσαν να πούμε όλους τα παιδιά. Ένας γλίτωσε μόνοι, χτύπησε του Γερμανό μια κλωτσιά, την έδωσε και έφυγε. Αυτοί έρξαν, αλλά δεν τον πήραν να πούμε. Και ήρθε στο χωριό μας, λέει, φύγετε, λέει, Γερμανοί, λέει. Και έφυγαμε όλοι. Τότε 5 παιδιά από το χωριό τραβάμε να βρούμε αντάρτες. Ελασίτες, δηλαδή.
Ο Δημήτρης ήταν μικρός τότε για να τον κρατήσουν και επέστρεψε στο χωριό. Ξαναβγήκε το 47 στο βουνό μετά τις διώξεις από τις ομάδες παραστρατιωτικών. Έμεινε στο βουνό μέχρι το 49 όταν τραυματίστηκε στη χαμηλή μάχη που τα πατώματα. Με χτύπησε εδώ μέσα, να πούμε, εδώ, και έμεινε το βλήμα μέσα, να πούμε. Και άλλα με έκοψε την κεντρική εταιρεία, να πούμε. Και το χέρι έμεινε έτσι, πώς το βλέπεις τώρα. Τραυματισμένος πέρασε στην Αλβανία και τον Αύγουστο του 49 μεταφέρθηκε με άλλους στην Πολωνία. Νοσηλεύτηκε και στα τέλη του 49 έφτασαν στο Σγκορζέλετς. Στο Σγκορζέλετς όταν ήρθαμε, Πολωνία δεν ήταν καθόλου, να πω, δύο-τρεις βρήκαμε εδώ. Άδεια πόλη. Άδεια πόλη, ναι, ερημωμένη. Τώρα τι θα κάνουμε, να πούμε. Πρέπει να κάτι να κάνουμε, μία κοπερατίβα, να πούμε. Ένα συνεταιρισμό. Και έφτιαναμε διάφορα πράγματα, τσάντες, σκούπες. Σήμερα έχουν μείνει περίπου 250 απόγονοι της γενιάς των πολιτικών προσφύγων. Η αναμνηστική πλάκα στο Δημαρχείο της πόλης υπενθυμίζει στους κατοίκους της το πέρασμα των Ελλήνων, όπως και η Μπουλβά Γκρέτσκι, η λεωφόρος παράλληλα στο ποτάμι, για τον Νίκο Γκέτο που είχε φόρος τιμή στους γονείς του. Και οι γονείς μας τους φορά άλλο, οι γονείς μας περιμένανε πότε να φύγουν. Τα 3-4 χρόνια τους λέγανε ότι να ετοιμαστούν ότι σε λίγο θα το σε λίγο πέρασε το λάδι. Ο Νίκος με τη μητέρα του και τα δυο του αδέρφια επέστρεψαν στην Ελλάδα. Δεν μπορούσαμε από εδώ, από αυτό το κράτος, να βγάλουμε άλλα λεφτά. Εμείς φύγαμε στην Ελλάδα φτωχοί. $10, το $5 μαζί μας, όλα τα πάμε. Χίλιες δραχμές το άτομο. Αυτά ήταν τα λεφτά τους Έλληνες, τους πρόσφυγες που δουλέψαν στην Πολωνία μετά από 30 χρόνια. Ο Νίκος έμεινε μισό χρόνο, επέστρεψε στο Σγκορζέλετς. Είναι η ελληνική ψυχή της πόλης, με την ταβέρνα Νάουσα και η ελληνική φωνή της Πολωνίας, με το συγκρότημα Ορφέους και το φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού που διοργανώνει κάθε Ιούνιο, γνωστό σε όλη τη χώρα. Είναι δημοτικός σύμβουλος του Σγκορζέλετς για 4 τετραετίες. Με βγάζουν οι Πολωνοί, δεν με βγάζουν οι Έλληνες. Όμως αυτή είναι η ιστορία, ότι αφού ζήσανε σε αυτή την πόλη οι Έλληνες, έχουμε μεικτές οικογένειες, παιδιά. Αυτοί που με βγάζουν, αυτοί ξέρουν καλά ότι πρέπει να είναι ένας Έλληνας μέσα στο, σαν δημοτικός σύμβουλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι συμβολικό. Από τους λίγους απογόνους που έχουν μείνει στο Σγκορζέλετς είναι και ο Σταύρος Τακουρίδης. Στην Ελλάδα πηγαίνει πλέον συχνά. Θα επιστρέψει μόνιμα? Κάθε φορά το σκεφτόμαστε αυτό και λέμε ότι θα βγούμε στη σύνταξη, τότε λέμε να πάμε για μόνιμα. Αλλά πάλι όσο να είναι, άμα είναι τα παιδιά εδώ, άνθρωπος αλλιώς σκέφτεται και άλλα του φέρνει η ζωή. Καλά θα ήταν το καλοκαίρι, πολύ ωραία. Όταν έρχεται όμως ο χειμώνας, θα ήθελε ο άνθρωπος να γυρίσει πάλι πίσω. Περίπου 600 από τους Έλληνες πρόσφυγες της πρώτης γενιάς δεν πρόλαβαν να δουν την πατρίδα. Είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο της πόλης. Ο Νίκος Ρουσκέτος πιέζει και για το θέμα αυτό στο Δήμο, για μια αναμνηστική πλάκα με τα ονόματα. Ο μόνος της γενιάς των πολιτικών προσφύγων που ζει στο Σγκορζέλετ σήμερα είναι ο Δημήτρης Μακρής. Η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα, μολονότι πολύ θα το ήθελε. Ήθελα και ιδιαίτερα στο χωριό. Στο χωριό, με τερμάει.
παρηγοριά το ποτάμι. Του θυμίζει το χωριό του, την τραπεζίτσα στον Αλιάκμονα, στα σύνορα Κοζάνης Γρεβενών. Εδώ είναι ο Νάισε, στα σύνορα Πολωνίας-Γερμανίας. Κύριε Μαυροϊδάκο, είδαμε τι γινόταν, τι γίνεται στη Γερμανία. Τώρα θα ήθελα εσείς να μας πείτε την δική σας εμπειρία από το Παρίσι. Το Παρίσι είναι κέντρο πολιτισμού. Ήταν καταφύγιο των Ελλήνων και την εποχή της δικτατορίας. Εσείς πόσα χρόνια καταρχήν μένετε εκεί? Κάμποσα. Βρέθηκα για λίγους μήνες τον Γενάρη του 1967. Και τελικά είμαι ως τώρα. Δεν μετρώ πια τα χρόνια που είμαι εκεί. Με βρήκε η δικτατορία της 21 Απριλίου στο Παρίσι, όπου και παρέμεινα. Και έζησα λοιπόν το Μάη του 68 αυτό θα σας ρωτούσα. Παρίσι και στη συνέχεια έως σήμερα εκεί. Και πώς αποφασίσατε να ανοίξετε βιβλιοπωλείο στο Παρίσι? Στο Παρίσι βρέθηκα για να κάνω ένα στάζ με τον Άδωνη Κύρου, ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης, που είχε φύγει με αυτό το περίφημο καράβι, το Ματαρόα, οι 80 υπότροφοι το 1945. Πριν ακόμα τελειώσει ο πόλεμος, οι Γάλλοι έδωσαν υποτροφίες σε έναν αριθμό Ελλήνων που είχαν κάνει νέα παιδιά, στα οποία βρισκόταν ο Καστοριάδης, ο Αξελός, η Αρβελέρ, η Αντωνιάδου, Μπιμπίκου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στο Παρίσι με το περίφημο καράβι Ματαρόα. Από αυτούς πολλοί έγιναν, σχεδόν όλοι έγιναν ονόματα. Τρεις φιλόσοφοι, Καστοριάδης, Αξελός, ο Κώστας Παπαϊωάννου, ο συνθέτης Ξενάκης και διάφοροι άλλοι. Μεταξύ αυτών ο Άδωνης Κύρου, που ήταν μια λαμπερή προσωπικότητα. Και εσείς πήγατε κοντά του? Πήγα κοντά του σταλμένος από έναν εξαιρετικό άνθρωπο της Νίκαιας στο Πειραιά, όπου ζούσα σαν έφηβος, έναν ηθοποιό που λεγόταν Γιάννης Κοντούλης, ηθοποιός του θεάτρου και εξαιρετικός άνθρωπος, που είχε εργαστεί στην ταινία «Τον Μπλόκο» του Άδωνη Κύρου και με έστειλε πακέτο κατά κάποιο τρόπο στον Άδωνη. Τότε δεν είχατε σκεφτεί όμως να μείνετε μόνιμα. Απλώς οι συνθήκες και οι πολιτικές συνθήκες τότε στην Ελλάδα σας ανάγκασαν ουσιαστικά να παραμείνετε εκεί. Όταν έγινε το 67 μάθαμε το πραξικόπημα, με έναν τρόπο αυτόματο έγινε μια διαδήλωση από Έλληνες που βρισκόμασταν εκεί στο Σανζελιζέ. Σας μιλάω έτσι όπως θυμάμαι ορισμένα πράγματα. Στο Σανζελιζέ, όπου και θυμάμαι τότε μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι έφαγα μια στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί εκείνης της εποχής φορούσαν μπέρτες που μας διέλυσαν όχι με πολύ άγριο τρόπο. Το πρέπει να το αναγνωρίσω τότε. Και στη συνέχεια απλώς εγκατέλειψα την σκέψη να κάνω κινηματογράφο και άρχισα πανεπιστημιακές σπουδές ιστορίας. Να ρωτήσω κάτι, πόσο δύσκολο σας ήταν να παραμείνετε στο Παρίσι? Νιώθατε ξένος? Και ακόμη και σήμερα νιώθετε ξένος ή πια είσαστε Γάλλος ελληνικής καταγωγής? Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξέλιξη που μπορεί κανείς, που νομίζω ότι την είδα, είμαι μάρτυρας αυτής της εξέλιξης. Το 67 με την Χούντα στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο συμπάθειας ξαφνικά για τους Έλληνες και μια συμπαράσταση από πολλούς καλλιτέχνες και διανοούμενους με έναν τρόπο συγκινητικό. Από αυτούς πολλά ονόματα ξεχώρισαν. Ο Ζακ Λακαριέρ, η Ζακλίν ντε Ρομίγκι, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, ο ηθοποιός όπως η Σιλβία Μονφόρ, ο Πιερ Σαντίνι. Οπότε το κλίμα πια στην Γαλλία ήταν πολύ, πολύ θετικό για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Στη Γαλλία εκείνης της εποχής, ναι. Πολύ θετικό για την Ελλάδα και τους Έλληνες από έναν αριθμό διανοωμένο και καλλιτεχνών. Οι άλλοι Έλληνες που βρίσκονται εκεί, τους οποίους σιγά σιγά γνώρισα πολύ αργότερα, τον πρώτο καιρό αποφεύγαμε οι Έλληνες φοιτητές, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, αυτοί που εργάζονταν σε επιστημονικά κέντρα ερευνών, που είναι πάρα πολλοί στην Έλληνες που εργάζονται στο CNRS, το αντίστοιχο κέντρο
επιστημονικών ερευνών της Γαλλίας. Ναι. Εκείνη την εποχή λοιπόν αποφεύγαμε και την ελληνική κοινότητα, η οποία ήταν στενά συνδεμένη με την εκκλησία, με την Χούντα, δεν ήταν δύσκολο, και κατά κάποιο τρόπο γενικά προξενία, πρεσβείες κτλ. Όταν όμως το 1974 έπεσε η δικτατορία, άρχισε μια ανοίχτηκαν, είχε και έξυπνους ανθρώπους, παράδειγμα να μου επιτραπεί να αναφέρω τον Χρήστο Ροκόφυλλο, τότε πρέσβη, και τον Λουκά Τσίλα, γενικό πρόξενο, ναι, που είχαν την εξυπνάδα να ανοίξουν στους Έλληνες και την πρεσβεία και το προξενείο και παράλληλα την ελληνική κοινότητα. Γιατί μέχρι τότε ήταν όλα αυτά κλειστά προς εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντελώς κλειστά. Ή τα αποφεύγαμε, ή μάλλον μας τρόμαζαν κιόλας, γιατί υπήρχε ένα κλίμα περίεργο. Πώς αποφασίσατε τελικά να ανοίξετε το βιβλιοπωλείο, και είναι το βιβλιοπωλείο έτσι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας εδώ στην Αθήνα, ή είναι ένα βιβλιοπωλείο και χώρος συνάντησης πια? Είναι βιβλιοπωλείο καταρχήν και εκδοτικός ήχος, ο δεσμός. Ακριβώς. Ναι. Το 79, το 78 είχα μια προσωπική στροφή στην, έχω κάνει οικογένεια, έχει γεννηθεί η πρώτη μου κόρη, και φαίνεται ότι πλέον θα μείνω στο Παρίσι, στη Γαλλία, ότι δεν θα επιστρέψω στην Ελλάδα. Παράλληλα έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην Ελλάδα πάρα πολύ. Το 80-81 είναι πάρα πολύ καλά χρόνια, είναι ίσως η τελευταία δεκαετία, 75-85, με τα καλά χρόνια. Όσοι έχουν απομείνει επιστρέφουν με τις νίκες του Μιτεράν, του Παπανδρέου, του Κράξη, επιστρέφουν στην Ελλάδα το 81, και διαπιστώνουμε αυτοί που παραμένουμε εκεί ότι έχουμε ανάγκη να συνεχίσουμε την παρέα, να βρούμε ένα στέκι, και αυτό το στέκι να μην είναι τα ελληνικά εστιατόρια που εκείνη την εποχή είχαν γίνει λίγο φολκλωρικά. Έτσι έγινε το βιβλιοπωλείο Δεσμός σαν στέκι και σαν βιβλιοπωλείο. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ανταποκριτές και πάλι, κυρίες και κύριοι, και τώρα θα περάσουμε στο διπορικό ενός άλλου καλού συναδέλφου, του ανταποκριτή μας στη Μόσχα, του Δημήτρη του Λιάτσου. Ο Δημήτρης Λιάτσος πήγε στην περιοχή Κρασνοντάρ. Είναι περιοχή του Καυκάσου όπου ζουν πόντι. Ζουν περισσότεροι από 50.000 πόντι. Πήγε εκεί, μίλησε μαζί τους, τους ρώτησε τα προβλήματά τους και αν θα σκεφτόντουσαν ενδεχομένως και ποτέ να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ας δούμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Λιάτσου. Δύσκολο να κλείσει κανείς την απεραντοσύνη του ποντιακού ελληνισμού του Καυκάσου σε ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ. Δίνουμε μόνο μερικές πινελές ενός διημέρου οδηπορικού σε μια μόνο περιοχή, στο Κρασνοντάρ, όπου το ποντιακό στοιχείο προσεγγίζει τις 50.000. Μια μόνο ματιά στα γραφεία του συλλόγου στην πόλη του Κρασνοντάρ. Με τις εκκλησίες, τα πάντα, με τα φαγητά τους, με τις συνήθειες που έχουν στα σπίτια, όλα. Οι παππούδες με τη λίρα παίζουν. Με τη λίρα ακόμα παίζουν, κάθονται κάτω από το δέντρο, παίζουμε καμιά μουσικούλα, τραγουδάνε. Ερχόμενοι από το Κρασνοντάρ και κατεβαίνοντας το βουνό, ανοίγεται μπροστά μας το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, το Νοβοροσίσκ. Και 10 μόλις χιλιόμετρα λίγο πιο πέρα, η μικρή πόλη Καμπαρντίνκα με 4.500 κατοίκους. Από αυτούς οι 2.500 είναι Έλληνες. Πάμε εκεί να συναντηθούμε μαζί τους. Εγώ
στους χαράντες έπαιζε, στους γάμους, έχω πολλά. Είχε πολλούς γάμους τότε. Όλη τη ζωή μου. Όλη τη ζωή μου, στους γάμους, στα γενέλθεια. Δεν θέλω να πω ότι αυτό ήταν η δουλειά μου, όχι. Εγώ δούλευα οικοδόμος. Οικοδόμος εγώ δούλευα. Χτίζαμε σπίτια. Και Κυριακή ημέρα, ανάπαυση. Στα χαράντες έπαιζα. Πού γεννήθηκες? Εδώ. Εδώ. Εδώ, στην Καπαρδίνκα. Μία ζωή εδώ. Και ο πατέρας μου εδώ γεννήθηκε. Στην Καπαρδίνκα. Ναι. Και ο πατέρας μου εδώ. Αλλά ο παππούλης μου, βέβαια, αυτός ήρθε από την Τουρκία. Τραπεζούντα. Ναι. Τραπεζούντα. Οι πόλοι όλοι από εκεί ήρθαν. Να δούμε όμως να έρθει και η κόρη η Σοφία και ο εγγονός της. Δάβαει τι τόσο. Εμείς τα μωρά των ξέρουμε λίγα ποντιακά. Όχι τα μα τα μωρά και ξέρουνε ποντιακά. Ναι. Ξέρουνε, γανεύνε, αλλά να καλατσίμνε, όχι. Και μπορούν να καλατσίμνε. Γιώργο, εμείς... τι λες εσύ, ξέρεις λίγα. Ένα ξάι, ξέρουμε. Τα μωρά τους δεν μιλούν ποντιακά, γιατί αυτοί δεν μιλούν μαζί τους. Μαζί τους δεν μιλάνε ποντιακά, γι' αυτό δεν ξέρουν. Σεις περήφανα πουλάκια, σεις περήφανα πουλάκια, που πετάτε υψηλά. Σεις περήφανα πουλάκια, που πετάτε υψηλά. Εγώμα! Γεια σου. Από το σπίτι του παππού Γιουρίκα πάμε στο αμέσως νεότερο, στον 85χρονο Νίκο Κουσμά ή Κοσμίδη. Δύο μέρες άνοιξε μια λίρα. Δύο μέρες μια λίρα. Μία, ναι. Όλα με το σέρες φτάσατε. Ατάκ να είναι με το μηχανήσεις και να φτάσατε να δουλέψεις. Ατά όλα με το σέρες. Τα σέρες πονούν είναι. Το σπιτικό είναι μεγάλο, γιατί σύντομα ξεκινάει το νίκιασμα δωματίων στους λουόμενους που έρχονται από ολόκληρη τη Ρωσία. Το αξιοθέατο, κάτι σαν κέντρο ξεκούρασης, διασκέδασης στην Καμπαρδίνκα, είναι η Κασταλία Πηγή, ελληνικής ιδιοκτησίας, στημένη πάνω στο θρύλο για την πιο μικρή κόρη του Νηρέα, στην αρχαιότητα τη Λίδια. Έφυγε από το σπίτι, ήρθε, πλήθηκε εδώ, σε αυτή την πηγή, έγινε όμορφη, γιατί πίστευε πως δεν είναι όμορφη και περίμενε τον αγαπημένο της, τον ναύτη Δημήτρη, από το καράβι του θαλασσοπόρου Ιάσονα. Εκείνος την αναζητούσε παντού και πάντα, μόλις τη βρήκε όμως, σκοτώθηκε. Η Ελληνίδα κόρη, η Αθηνά, αφηγείται την ιστορία στους επισκέπτες του κέντρου διασκέδασης. Και τότε ο Δημήτρης έγινε... χρυσό ψάρι και η Λίδια έγινε ροδιός. Ο εγγονός του παππού Γιουρίκα, ο Γιώργος, και αυτός είναι δάσκαλος χορού στην πόλη. Να η παράδοση. Και ο 10χρονος ο Σημειών, που συνοδεύει με τη λύρα τους χορούς των μεγαλύτερων παιδιών μαζί με τον προπάπο του. Συνέχεια του οδηπορικού στην πόλη Βίτιαζεβο, που αλλού στην παραλία, στα ελληνικά. Πίσω μας βλέπουμε την παραλία, το Βυζάντιο, τη Μακεδονία και ένα σωρό άλλες ονομασίες οι οποίες προέρχονται από την Ελλάδα, γιατί εδώ ζουν οι Έλληνες, ζουν οι Πόντιοι, οι οποίοι κυριαρχούν σε αυτή την περιοχή. Και έχουμε μαζί μας ένα καζατζίδι ακόμα,
όχι το Στέλιο βέβαια, αλλά τον Ιάκωβο. Ιάκωβε, πες μας, είσαι από τους ανθρώπους που γεννήθηκες εδώ, μεγάλωσες σε αυτή την περιοχή και εσύ και πολλοί Έλληνες. Αυτός ο δρόμος που χτίστηκε, η παραλία όπως τη λέτε, πώς το σκεφτήκατε, τι είχατε στο μυαλό σας? Αυτό το δρόμο περίπου 500 μέτρα που βλέπετε από πίσω μας χτίστηκαμε για ποιο λόγο? Για να βλέπει όλος ο κόσμος που ήρθε εδώ, να βλέπει που ήρθαν η Ελλάδα. Η Ελλάδα είμαστε εδώ, εδώ είναι η Ελλάδα και όπου και να πας θα βλέπεις τα χτίρια, τα άγαλμα, είναι όλα ελληνικά, χτισμένα από εμάς που επιχειρηματίες, που στα δικά μας τα λεφτά το έχτισαμε. Και ο κόσμος που ήρθε εδώ είναι χαρουμένος, ευτυχισμένος για αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πω για το ονομασία του χωριού. Είναι Βίτεζευο, σημαίνει στα ποντιακά, στα ελληνικά, είναι παλικαριό χωριό. Χωριό παλικαριών, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Ήτανε τότε 1500 κάτοικους, τώρα μεγάλωσαμε, είμαι περίπου 2.500-3.000 Έλληνες εδώ και ζούμε, δουλεύουμε, διασκεδάζουμε, ναι, τα πάντα. Είμαστε χαρούμενοι, μας τιμούν άλλοι και οι Ρώσοι και όποιοι ζουν μαζί με εμάς. Ο αδελφός του, ο Γιάννης, πολιτικός μηχανικός, είναι η ψυχή της ανοικοδόμησης της παραλίας. Τώρα ολοκληρώνουν ένα ακόμα καφενείο. Κτίριο που χτίζουμε τώρα, καφενείο ονομάεται Ελλάδα. Και ο φέτος αυτό το καφενείο θα δουλεύει. Και αυτό το παραλία που τώρα εμείς είμαστε εδώ. Αυτό η παραλία έχτισαμε όλοι μαζί οι Έλληνοι. Είμαστε 40 άτομα. Η Ρωμιοσύνη βράζει μέσα στα σωθικά των εργαζομένων στην οικοδομή του Γιάννη και του Θοδωρή. Είναι έτοιμοι να πάρουν το όπλο για την Ελλάδα, όπως λένε. Οι Ρωμιοί επίσης είναι και κάποιοι, εμείς έναν αίμαν έχουμε. Η Καντουρίτσα Καρναλές, εγώ πάντα λέγω, να είναι πόλεμος στην Τουρκία, εγώ πω, πέρω του Τεφιάν και από... Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Εγώ, α το αραπές η καρδιά είναι все. Ναι. Σέλς και σέλς, α το αίμαν. Η καρδιά είναι ελληνική. Πότε ακούω τη ελληνικά τραγουδία, αγώ το όλε. Ανοίγει η ψυχή, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ σε ρωμαίο Ρωμαίος είμαι, σε μεσηλή, πώς λένε το. Πόντι, πόντι. Πόντι, ναι. Μα ατόπα τη μέτρη μου. Μέσα στην πασπερμία των λαών στο Ρωσικό Κάυκασο, οι Πόντιοι έκαναν προκοπή, μόρφωναν τα παιδιά τους και έδωσαν στη Μεγάλη Ρωσία, παλιότερα και τώρα, πλειάδα λαμπρών επιστημόνων και καλλιτεχνών. Τρεις χιλιάδες είναι πια μόνο οι εναπομείναντες γηγενείς Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Η Αριάννα Φερεντίνου συνομίλησε μαζί τους και μας καταγράφει τα προβλήματά τους. Κι αν και εκείνοι ενδεχομένως θα ήθελαν να επιστρέψουν ή προτιμούν να παραμείνουν εκεί και αισιοδοξούν για το μέλλον τους. Πισκιούλογλου ανήκει στη νεότερη γενιά των Ορμιών της πόλης. Παντρεμένος με Ελληνίδα από την Αθήνα, είναι ένας από τους 3.000 περίπου γηγενείς Κωνσταντινοπολίτες που έχουν απομείνει σήμερα στην ιστορική αυτή μεγαλούπολη των 17 εκατομμυρίων. Ο κάθε άνθρωπος δίνει τη μάχη του για τη ζωή, για το ψωμί του. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την πόλη και δεν σκέφτομαι να φύγω, να μείνω εδώ όσο μπορώ, με τους πατέρες μου, τη γενιά μου.
Οι λίγοι εναπομείναν τη Ρωμιή, αντλώντας δύναμη και καθοδήγηση από τον ισχυρότατο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Είναι μια κοινότητα η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω την δυναμική αυτή, την οποία προσπαθεί να αναμετρήσει από το 2005 μέχρι σήμερα, βγάζοντας πολλά απτά παραδείγματα και βγάζοντας προς τα έξω έναν δυναμισμό σε όλα τα επίπεδα, στο κοινωνικό επίπεδο, στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στο μορφωτικό, στο συλλογικό, στο διοικητικό και σε όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει δύναμη, μας δίνει και κουράγιο για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Υπάρχουν διάφορες ταχύτητες, ομάδες ανθρώπων οι οποίοι σκέπτονται διαφορετικά και είναι πάρα πολύ φυσικό. Η μία ομάδα σκέπτεται, συνήθως είναι η μεγαλύτερη στην ηλικία, αυτοί που έχουν υποστεί πολλές δυσκολίες στη χώρα αυτή, είναι που λένε η Τουρκία δεν αλλάζει, δεν πρόκειται να αλλάξει και ας μην περιμένουμε εξελίξεις και θαύματα και να μην έχουμε οράματα για το μέλλον. Και μια άλλη ομάδα είναι που λέει ότι αλλάζει η κοινωνία παντού και γεωγραφικά και στη Μέση Ανατολή και σε άλλες χώρες της Ανατολής, αλλά και αυτή είναι η πρώτη χώρα που είναι πιο πολύ στη Δύση κοντά σε σχέση με τις άλλες χώρες και έχει ξεκινήσει να αλλάζει εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία 7-8 χρόνια. Οπότε είναι μια αλλαγή γενικότερη σε όλη την κοινωνία της Τουρκίας και από την οποία επηρεάζεται και η δική μας μειονότητα και η δική μας ομογένεια. Επηρεάζονται όλες οι μειονότητες της Τουρκίας. Και αυτή η αλλαγή, την οποία την βιώνουμε όλοι νομίζω, και η πολιτική στο πολιτικό, αλλά και ακαδημαϊκή και κοινωνική παράγοντες, το βιώνουμε παντού. Και ελπίζουμε ότι αυτή η αλλαγή θα συνεχίσει με έναν καλό προορισμό και θα κάνει τους λαούς της χώρας αυτής να ζουν μέσα σε μία ευτυχία και μέσα σε μία αποφασιστικότητα για το μέλλον τους. Από το 2008, ένας νέος νόμος επιτρέπει στα μειονοτικά βακούφια να αποκτούν νέα ακίνητα, να ανταλλάσσουν ακίνητα που ήδη διαθέτουν, να τα αξιοποιούν ή να τα πωλούν. Τρία ιστορικά σχολεία, τα δημοτικά σχολεία στα Τατάβλα και στο Σίσλι και το Ιωακίμιο Γυμνάσιο Θηλαίων στο Φανάρι, έκλεισε πρόσφατα, ύστερα από αίτημα των κοινοτήτων τους, προς τη διεύθυνση βακούφιων, λόγω έλλειψης μαθητών. Ίσως τώρα θα γίνουν ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, διαμερίσματα. Το να κλείνει ένα σχολείο δεν είναι καθόλου καλό για τη συνείδηση κάθε ανθρώπου. Νομίζω ότι δεν είναι ευεργετικό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και πραγματικότητες και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Οι ανάγκες πολλές φορές σας κάνουν να κλείσετε τα σχολεία. Σήμερα, όταν έχετε κτίρια ιστορικά, τα οποία επί 30 χρόνια δεν έχουν παιδιά, τι να περιμένουμε παραπάνω, όταν το δημογραφικό είναι αποδεδειγμένο ότι δεν θα υπάρξουν παιδιά τα επόμενα 10-20 χρόνια. Λοιπόν, γιατί να καταραίουν αυτά τα σχολεία, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε και να μην τα αξιοποιήσουμε εν μέρει για το καλό της κοινότητας και την πρόοδο της κοινότητας, διότι υπάρχουν νέες ανάγκες στην κοινότητα, αλλά και να μην τα αξιοποιήσουμε, να έχουμε κάποιο εισόδημα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις νέες ανάγκες της κοινότητας. Η επιλογή των Ελλήνων της πόλης πριν από μερικά χρόνια να προσπαθήσουν να διασώσουν τα σχολεία τους, αυξάνοντας πάση θυσία τον αριθμό των μαθητών και προσθέτοντας τις τάξεις αραβόφωνους Ορθόδοξους, ανάγκασε τα παιδιά των Ρωμιών να ξεκινούν από χαμηλή γλωσσική αφετηρία ή τα έδιωξε στην ιδιωτική ξενόγλωση εκπαίδευση. Ποιο ήταν ο στόχος μας? Να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών. Ωραία. Αυξήθηκε μεν εν μέρη, όχι απόλυτα, διότι γέννηκε η εισδοχή των παιδιών αυτών που δεν ξέρουν ελληνικά και δεν είναι δυνατόν στην ίδια τάξη μέσα να γίνει τη διδασκαλία σε παιδιά που είναι μαθητές της ίδιας τάξης, άλλοι που γνωρίζουν την ελληνική και άλλοι που δεν την γνωρίζουν. Σε ποιους να απευθυνθεί ο δάσκαλος? Είναι δυνατόν? Το κέρδος όμως μπορεί να προέλθει από μια εντελώς ανέλπιστη πηγή. Εκατοντάδες Τούρκοι κάθε ηλικίας σπέβδουν να εγγραφούν στα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που έχει οργανώσει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας. Ευνοϊκή λοιπόν η συγκυρία μέχρι στιγμής, εφόσον η ηγεσία της Τουρκίας διατηρήσει τον ευρωπαϊκό της στόχο και διατηρηθεί η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα. Όμως η ελληνική μειονότητα της πόλης γνωρίζει ότι πιο σημαντικό ακόμη και από τη γενική πορεία της Τουρκίας είναι το πνεύμα ομοψυχίας της μειονότητας, γιατί αυτό θα εξασφαλίσει και την επιβίωσή της. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Αν
ανταποκριτές και πάλι, κυρίες και κύριοι, και φτάνοντας η εκπομπή στο τέλος της, μιλάμε για τις ελληνικές κοινότητες, για τους Έλληνες του εξωτερικού. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο τελευταίος Έλληνας βιβλιοπόλης των Παρισίων, ο κύριος Γιάννης Μαυροϊδάκος. Μας είπατε λοιπόν ότι πια το βιβλιοπωλείο σας, ο εκδοτικός οίκος, έχει γίνει χώρο συνάντησης για τους Έλληνες και ίσως όχι μόνο για τους Έλληνες τελικά, κύριε Μαυροϊδάκος, στο Παρίσι. Και τους φιλέλληνες. Ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος και φίλος της Ελλάδας, ο Ντομινίκ Έντε, ήταν για πολλά χρόνια αρχισυντάκτης στο Παρί Μάτσα, έλεγε ότι σε αυτό είναι ένα μικρό πόλος έλξης στο Μονπαρνάς, γιατί το βιβλιοπωλείο βρίσκεται στο Μονπαρνάς, όπου Έλληνες και φιλέλληνες βρίσκονται ή γύρω από μια έκθεση, γιατί κάναμε και εκθέσεις, ή γύρω από μια εκδήλωση ενός βιβλίου, και αυτό κρατά εδώ και 30 χρόνια, δηλαδή ο δεσμός έχει τρεις δεκαετίες, αν θέλετε. Η δεκαετία το αναφέρω γιατί φαίνεται ή ένα μεγάλο κείμενο όπως ήταν τα έπειτα ομηρικά, έχει επηρεάσει την σκέψη του ανθρώπου, και μια περίοδος 10 ετών είναι μια σημαντική περίοδος, αλλά πιστεύω και σε εμάς ο δεσμός είναι στην τρίτη του δεκαετία. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τώρα βλέπουμε και με την οικονομική κρίση ότι πολλοί Έλληνες, νέοι Έλληνες, νέα παιδιά, σκέφτονται να φύγουν από την Ελλάδα. Είναι μια προοπτική, πιστεύετε, που πρέπει να τους τρομάζει, ή ακούγοντας σήμερα εσάς, βλέποντας εσάς, μπορούν και να αισιοδοξούν ότι εκεί θα τους ανοιχθούν διαφορετικοί άλλοι ορίζοντες? Καθόλου. Θα έπρεπε εδώ να επιμείνουν και εδώ να, η δική μου η άποψη, η δική μου η γνώμη, και να μου επιτραπεί να την έχω, είναι ότι δεν έχει σχεδόν καμία δυνατότητα να βρει κάτι ένα νέο σήμερα στην Γαλλία. Είναι εντελώς επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα, με μεγάλες δυσκολίες για τους εγγενείς εκεί του τόπου. Δηλαδή δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να βρει ένας σημερινός Έλληνας μια... Επίσης τα βιβλιοπωλεία, αν θέλετε, ενώ το βιβλίο χαρτί δεν θα σταματήσει να υπάρχει, τα βιβλία πλέον, η διακίνηση του βιβλίου χαρτί γίνεται από το ίντερνετ. Γίνεται με 40-50% από το ίντερνετ. Γι' αυτό και αυτή η τρίτη δεκαετία για μας στο βιβλιοπωλείο είναι αρκετά δύσκολη, ενώ υπάρχει μια δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από το διαδίκτυο των εκδόσεων που ήδη έχουμε εδώ και πολλά χρόνια και του περιοδικού που εκδίδουμε και έχει τον τίτλο «Δεσμός». Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που απόψε ήσασταν εδώ μαζί μας και παρακολουθήσατε τους ανταποκριτές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο στις 8 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.